μου. Θα ήθελα, επειδή γνωρίζω ότι θεωρείται μέρος της επιμόρφωσης ενός συγγραφέα τα ταξίδια, να μου πείτε από όλες αυτές τις πόλεις που έχετε επισκεφτεί με αφορμή τη συγγραφή των βιβλίων σας, ποια αγαπήσατε περισσότερο, την Αλεξάνδρεια, την Αθήνα, τη Μύκονο, πολλές πόλεις έχετε, το Παρίσι. Υπάρχει απάντηση σε αυτό? Υπάρχει απάντηση. Κοιτάξτε να δείτε, η Αλεξάνδρεια με εγωίτευσε. Αλλά με είχε εγωιτεύσει πριν ακόμα πάω εκεί. Και μάλιστα, ξέρετε, είχα δημιουργήσει ήδη ένα κόσμο που σε πολλά σημεία ανατράπηκε, σε κάποια άλλα σημεία παρέμεινε ο ίδιος. Το Παρίσι ήταν συνδεδεμένο με την αγάπη μου για κάποιους κορυφαίους ιστοριογράφους όπως ήταν ο Καμί, για παράδειγμα, ή Μάστορ του 19ου αιώνα. Και ομολογώ ότι. Και η αγάπη μου για τη γαλλική γλώσσα. Και ομολογώ ότι μου φάνηκε ένα παραμύθι, μου φάνηκε μια θεατρική σκηνή όπου καθημερινά παίζεται μια παράσταση. Με πολλούς ηθοποιούς, δηλαδή οι ίδιοι οι Παριζιάνοι είναι ηθοποιοί, είναι θεατροί. Υποδίονται πολύ καλά το παραμύθι τους. Η Μύκονος πάλι ήταν ένας κόσμος που, όταν το γνώρισα στη δεκαετία του 80, εκστασιάστηκα, γιατί δεν είχα φανταστεί ότι υπάρχει σημείο στη γη που έχει τόσο φως. Αυτό με συγκλώνησε τότε και έγινε η λογοτεχνική μου πατρίδα. Και η Αθήνα? Η Αθήνα είναι, μετά από τόσα χρόνια που ζω εκεί, αντιλήφθηκα ότι όμως ότι ο τόπος με τον οποίο είμαι πραγματικά δεμένος είναι η Αθήνα. Δηλαδή είναι ο τόπος που ζω καθημερινά. Μου φαίνεται αδιανόητο αυτή τη στιγμή να αφήσω την Αθήνα διαπαντός και να μπορεί να, για λίγο καιρό να την εγκαταλείψω, να πάω κάπου αλλού, αλλά πάντα εκεί θα γυρίσω. Πάντως εμείς το τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας θα σταματήσουμε στη Μύκονο. Και στο φως της, στο καλοκαίρι της. Το ελληνικό καλοκαίρι γενικότερα, γιατί νομίζω ότι αυτό που έχει η Μύκονος το μοιράζεται και η Κρήτη, το μοιράζονται και όλα τα νησιά του Αιγαίου. Δεν νομίζω ότι είναι προνόμιό της. Σε λίγα λεπτά λοιπόν θα συλλαβήσουμε το καλοκαίρι μαζί με τον Δημήτρη Στεφανάκη. Καλοκαίρι είναι οι καλαμιές που αντιστέκονται στον αέρα. Το παράπονο της γέρικης σικιάς όταν πιέζει στους άγουρους ακόμα μαστούς της, τα σίκα της και βγάζουν γάλα. Καλοκαίρι είναι η αλητεία του βλέμματος πάνω στα πεντάρφανα νερά του πελάγους, τα ορφανά άστρα του νυχτερινού ουρανού, ο γαλακτόβης ορίζοντας του Ιουλίου. Από το βιβλίο «Συλλαβίζοντας το καλοκαίρι» που επανακυκλοφόρησε μετά από πόσα χρόνια, κύριε Στεφανάκη? Μετά από 5 χρόνια. «Συλλαβίζοντας το καλοκαίρι» από τις εκδόσεις «Ψυχογιός». Πρόκειται για ένα μυθιστόρημα. Βλέπω και τον... από τη Μύκονο. Τον Ανεμόμυλο. Τον Ανεμόμυλο. Είναι φωτογραφία ενός Αμερικανού, διάσημου Αμερικανού ζωγράφου και έγινε μεγάλη προσπάθεια για να την εξασφαλίσουμε και να την χρησιμοποιήσουμε ως εξώφυλλο. Ομολογώ ότι είναι το βιβλίο που έχει τον καλύτερο τίτλο από όλα τα βιβλία που έχω γράψει μέχρι σήμερα και είχε την τύχη να έχει δύο εξαιρετικά εξώφυλλα. Αυτό νομίζω ακόμα καλύτερο από το πρώτο. Και αναφέρεται στο ελληνικό καλοκαίρι. Αναφέρεται στο ελληνικό καλοκαίρι. Και την επίσκεψη ενός σημαντικού ανθρώπου που αντιλαμβάνομαι ότι εκτιμάται ιδιαίτερα είναι, και θαυμάζει. Είναι ο δάσκαλός. Ο Αλμπέρτ Καμί. Ο Αλμπέρτ Καμί. Τι ξεχωριστό έχει? Ο Αλμπέρτ Καμί είναι καταρχάς ένας άνθρωπος της Μεσογείου, που για μένα είναι, θέλω να διευκρινίσω ότι τα μυθιστορήματά μου έχουν ως ομφάλιο λόρο, ως μάλλον ομφαλό τους, τη Μεσόγειο. Έχουν ως ομφαλό τους τη Μεσόγειο και το κέντρο του κόσμου για μένα, του δικού μου, του προσωπικού μου κόσμου, είναι η Μεσόγειος. Θα έλεγα λοιπόν ότι το «Συλλαβίζω στο καλοκαίρι» είναι το απόγειο αυτής της λατρείας μου για τη Μεσόγειο και δεν θα μπορούσε να έχει άλλο πρωταγωνιστή εκτός από τον Αλμπέρτ Καμί. Μοιραζόμαστε την ίδια λατρεία, θα έλεγα. Μοιραζόμαστε το ίδιο πνευματικό καταφύγιο που είναι η Μεσόγειος. Όσο και αν σας φαίνεται παράξενο ή όσο και αν φαίνεται παράξενο στους τηλεθεατές, για μένα η Ελλάδα είναι ένα κομμάτι φως. Ένα κομμάτι φως είναι ένας ουρανός
μοναδικός. Είναι μια θάλασσα με ένα υπέροχο χρώμα και θα έλεγα η ελληνική θάλασσα είναι ένα πλάσμα στην πραγματικότητα. Ένα πλάσμα, είναι, εγώ που είμαι άντρας τη βλέπω ως γυναίκα βέβαια και θα έλεγα ότι είναι μια γυναίκα που κανείς δεν μπορεί να μην την αγαπήσει, να μην την ερωτευτεί βαθιά. Σε κάποιες φράσεις όχι αυτού του βιβλίου, προηγούμενων βιβλίων σας, μια και αναφέρατε την ομορφιά, λέτε κάπου «Η ομορφιά θα μας ευνηδιάζει πάντοτε γιατί είναι αδύνατο να συλλάβουμε όλες τις εκδοχές της». Με πήγατε εκεί τώρα, στην Άρια. Στην Άρια. Ομολογώ ότι όταν σκεφτόμουν τον... Στην Άρια υπάρχει ένας μεγάλος έρωτας. Ένα συμβίβαστο δίδυμο, το οποίο ουσιαστικά διασώζεται από όλο αυτό τον όλεθρο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Και για μένα είναι η νίκη της ανθρωπότητας αυτή. Το ότι καταφέρνουμε να διατηρήσουμε την καθημερινότητά μας με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Το ότι μπορούμε να. Δεν αφήνουμε πίσω μας ένα μεγάλο έρωτα, για παράδειγμα, όπως αυτός. Κατά από όλες τις συνθήκες. Κατά από όλες τις συνθήκες. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ο Στέφανος με τη Ρόζμαρη είναι ένα αρχιτυπικό ζευγάρι. Το πώς τώρα αυτός ο άνθρωπος φτάνει να ερωτευτεί μια Αγγλογαλλίδα αρχαιολόγο, ένας Έλληνας διπλωμάτης ερωτεύεται μια Αγγλογαλλίδα αρχαιολόγο, θα έλεγα ότι είναι ακριβώς ο κώδικας είναι ένας. Αυτή η ομορφιά που δεν την είχαμε φανταστεί, που δεν μπορούσε να καταλάβει ότι υπήρχε μια τέτοια γυναίκα, που θα μπορούσε να του εμφυσίσει ένα τέτοιο αίσθημα. Θα μπορούσε να του εμπνεύσει ένα τέτοιο έρωτα. Ένα έρωτα που τον φτάνει στο όριο του να διεκδικήσει τα πάντα και να χάσει τα πάντα. Στην εποχή εκείνη, ξέρετε, ο Έλληνας διπλωμάτης δεν επιτρεπόταν να παντρευτεί αλλοδαπή. Που σήμαινε εκτός ότι δεν επιτρεπόταν, ότι έβαζε ουσιαστικά δυναμίτη κάτω από την καρέκλα του. Είχε πάρα πολλές δυσκολίες να αντιμετωπίσει. Βεβαίως, οι φράσεις που απομονώνονται από τα βιβλία σας θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τον αναγνώστη όπως... Ανεξάρτητα. Εκείνος αυτό έχει σημασία. Θέλει, χωρίς αυτό ακριβώς λέγαμε και προηγουμένως. Ότι πρέπει να έχει μια γενική ισχύ αυτό που σκέφτεσαι. Λέτε κάτι άλλο το οποίο σας το έλεγα και λίγο πριν την εκπομπή, το οποίο μου αρέσει πολύ. Λέτε ότι η αισθητική ενός ανθρώπου πάντα κάτι μας λέει για την νοημοσύνη του. Και επειδή μιλήσατε για αισθητική λίγο πριν, ήθελα λιγάκι να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό. Εγώ πιστεύω ότι η ευφυΐα, η πραγματική ευφυΐα στο ανώτερο επίπεδο της μεταλλάσσεται σε αισθητική. Δηλαδή οι άνθρωποι που είναι πραγματικά ευφυείς και καλλιεργημένοι μας το δείχνουν με την αισθητική τους. Θα θυμίζω αυτό που έλεγε ο Επίκτητος. Το πρόβατο για να δείξει ότι έφαγε δεν ξερνάει το χόρτο. Αλλά το κάνει η γάλα και μαλλί. Με τον ίδιο τρόπο ένας άνθρωπος ο οποίος προλαμβάνει καλλιέργεια δεν κάνει επίδειξη αυτής της καλλιέργειας με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Αλλά μέσα από την αισθητική του, μέσα από πολύ λεπτές ισορροπίες, αποδεικνύει το ποιος είναι. Ακόμα και ο τρόπος που θα πεις την καλημέρα έχει σημασία. Δεν ξέρω αν το έχετε αισθανθεί ποτέ. Την άβρα του άλλου περνάει δίπλα σου και λες αυτός ο άνθρωπος έχει ζήσει μια ζωή, αν μη τι άλλο, μια ζωή διαφορετική από τους άλλους.
έχει δει πράγματα, έχει διαβάσει πράγματα, έχει συνομιλήσει με άλλους ανθρώπους, έχει πάρει πράγματα τα οποία δεν τα παίρνει ο καθένας. Είναι αυτό που λέτε η άβρα. Πολλές φορές δεν ξέρουμε ακριβώς να το ερμηνεύσουμε. Δεν μπορούμε και δεν χρειάζεται νομίζω. Όλα τα ωραία πράγματα δεν εξηγούνται. Και ξέρετε, και ακόμα και η τέχνη δεν πρέπει να εξηγείται. Δεν πρέπει να ζητάμε πολλές εξηγήσεις από έναν δημιουργό και δεν πρέπει κυρίως ο ίδιος ο δημιουργός να μπαίνει σε αυτή την παγίδα. Σημασία έχει αυτό που είπατε λίγο πριν, η ψυχή. Η ψυχή, ναι. Και το πόσο καταφέρνει ο συγγραφέας, ποιητής, ο ζωγράφος να σε αγγίξει, ο μουσικός. Υπάρχει σήμερα, όχι πάντα υπήρχε νομίζω, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της τέχνης και ιδιαίτερα της λογοτεχνίας που είναι αυτό που λέμε ντεκαφεϊνέ. Του λείπει ρε παιδί μου η καφέινη. Δεν έχει ψυχή. Και διαβάζεις κάτι άλλο και λες αυτό με πιάνει. Και δεν ξέρεις γιατί. Έχω σημειώσει κάτι άλλο, κύριε Στεφανάκη. Ναι. Πολλές φορές λέτε σε ένα βιβλίο σας, αισθάνομαι πως οι άνθρωποι μιλάμε δύο γλώσσες. Μία για να εκφράζουμε όσα αισθανόμαστε και μία για να καλύπτουμε τις αδικίες μας. Η λέξη νομιμότητα σίγουρα ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Συμφωνώ. Καλά, αυτό ήταν πάντα θα έλεγα η αιμονή μου, γι' αυτό εγκατέλειψα και τη νομική. Δεν πίστευα ποτέ ότι η νομική ή μάλλον η έννοια της δικαιοσύνης τουλάχιστον δεν ταυτίζεται με τους εκπροσώπους αυτής της επιστήμης και με όσα αυτή η επιστήμη έχει κατακτήσει ανά τους αιώνες. Το δίκαιο δηλαδή δεν ταυτίζεται με την πραγματική έννοια της δικαιοσύνης. Είναι ένας τρόπος κυρίως για να εξυπηρετούνται, να διευκολύνονται οι ισχυροί αυτού του κόσμου. Δεν νομίζω ότι ποτέ υπήρξε. Βέβαια, απ' την άλλη, θα έλεγα ότι τίποτα δεν μπορεί να προσληφθεί στην ιδανική του μορφή. Τίποτα δεν είναι απόλυτο. Δηλαδή, όταν αναζητάς το απόλυτο, την απόλυτη ελευθερία, την απόλυτη δικαιοσύνη, την απόλυτη ισότητα, τελικά πού φτάνεις? Σε ένα τυραννικό καθεστώς ή στο απόγειο του ολοκληρωτισμού, ας πούμε. Όλα τα ολοκληρωτικά καθεστώτα έχουν τις πιο αγανές προσθέσεις. Mm-hmm. Το θέμα είναι πού φτάνουν όμως.